Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Capital. Συμφώνησαν για μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου εν ώψη του ερχόμενου χειμώνα 27 Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15% με στόχο την εξοικονόμηση 45 δις κυβικών μέτρων φυσικού αερίου με μέτρα δικής τους επιλογής. Τα κράτη-μέλη υπερψήφισαν τη συμφωνία με ειδική πλειοψηφία, καθώς η Ουγγαρία αποφάσισε να την καταψηφίσει. Τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση άπαξ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίσει με πλειοψηφία ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Στο αρχικό της σχέδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε και τα 27 κράτη-μέλη να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15% από τον Αύγουστο έως τον Μάρτιο του 2023 σε πρώτη φάση εθελοντικά. Διαβεβαιώσεις από τον Ιταλό ομολογό του για στήριξη στο Κυπριακό έλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Μας ενημερώνει ο Μάριος Καμιναρίδης. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μαρία, ενημέρωσε μας για τις διαβεβαιώσεις που πήρε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο πλέον η διήμερη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κασουλίδη. Στην Ιταλία είχε πάρα πολλές σημαντικές συναντήσεις. Να φέρω ότι είχε και συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογο του Λούτζι Τεμαΐο. Να φέρω ότι σύμφωνα με το ανακοινωμένο από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιώργο, κύριες και κύριοι, βέβαια ήταν το Κυπριακό ενεργειακά, ήταν πόλεμος στην Ουκρανία, τα ενεργειακά, τα οικονομικά, τουρισμών, εμπορίο, πάρα πολλά σημαντικά θέματα. Αναφέρουμε επίσης και για το ρεπορτάζ, πλέον ο κύριος Κασουλίδης ενημέρωσε τον Ιταλών Υπουργών Εξωτερικών για τις προτάσεις της Κύπρου, ειδικά για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προστάσεις δηλαδή έξοδος, τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Εκεί βέβαια πήρε και την ξεκάθαρη απάντηση από πλευράς του Υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας, επανέλαβαν την πλήρη στήριξη της Ιταλίας στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού υπό το συμφωνημένο πλαίσιο της Διζωνικής Συγκρονητικής Ομοσποδίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβούλιου Ασφαλείας. Να φέρουμε επίσης ότι ήταν και στη συζήτηση που είχαν, ήταν βέβαια η ρωσική εισβολή, ήταν ο πληθωρισμός, η ενεργειακή τροφοδοτήσεις και οι αξίσεις και η ακρίβεια σχεδόν σε όλη την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Τώρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυρίου Κασουλίδη, επίσης σε πολιτικών επίπεδων, γιατί είχε μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή της εταιρείας ENI στην Ιταλία, όμως είδαν για σκοπούς το ρεπορτάζ και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών του Ιταλικού Εξωτερικών, απολογούμε, του Ιταλικού Κοινοβουλίου, του κύριου Πιέρο Φασίνο. Επίσης είχε συνάντηση και με την πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της Ιταλικής Γερουσίας, κυρία Στεφανία Κράκε. Επίσης να φέρουμε ότι τώρα για τα ενεργειακά, κατά την παρουσία της στην Ιταλική πρωτεύουσα, ο κύριος Κασουλίδης συναντήθηκαν με τον διευθύνων σύμβουλο και διευθυντή της εταιρείας, της ενεργειακής εταιρείας ENI, κύριο Κλάουτιο Τισκάλτσι, ο οποίος έχει έρθει και στην Κύπρο αρκετές φορές, ο κύριος Τισκάλτσι, στο παρελθόν. Να φέρουμε ότι συζήτησαν όλα τα τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ένας μεγάλος παίκτης στην ΑΟΣ της Κύπρου είναι και η συγκεκριμένη εταιρεία ENI, και γι' αυτόν αξίζει να υπενθυμίσουμε πριν μερικά χρόνια, όπου
ήταν πλοίον της ΕΝΗ που επήγε να κάνει τη γεώτρηση τότε και εμποδίστηκε από τις παράνομες ενέργειες και έγνομες ενέργειες από πλευράς της Τουρκίας τότε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και τέλος να αναφέρω ότι ο κύριος Κασουλίδης, Γιώργο, κύριες και κύριοι, είχε και συνάντηση με όλους τους πρέσβειες των χωρών που είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο με την έδρα τους στην Ρώμη. Ανταλλάξαν βέβαια και τους ενημέρωσαν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το Κυπριακό και ανταλλάξαν σημαντικές αναφορές ειδικά για τα της Ευρώπης και όχι μόνο. Γιώργο. Ωραία Μάρια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Μοσφυλωτής της επαρχίας Λάρνακας το μεσημέρι, αφού κατέκαψε έκταση 4 εκταρίων με πεύκα, αγρελιές και χαμηλή άγρια βλάστηση, ενώ την ιστάτη σώθηκαν κατοικίες και υποστατικά που ζώστηκαν από τις φλόγες. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 47 άτομα του τμήματος δασών με 10 πυροσβεστικά οχήματα, 12 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 πυροσβεστικά οχήματα, ένα βιτιοφόρο και 2 προωθητές γεών. Την προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν τα 4 αεροπλάνα του τμήματος δασών. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σημειώνεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα ξέσπασε φωτιά στο Πισούρι που τέθηκε επίσης υπό έλεγχο. Οι φλόγες κατέκαυσαν συνολική έκταση περίπου 3 εκταρίων από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και χαρουπόδεντρα. Ανταποκρίθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς Λεμεσού και ένα από τις Βρετανικές βάσεις. Επίσης, ενεργοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη του τμήματος δασών για ρήψεις νερού. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλε η Κοινωνική Συμμαχία για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ζητώντας την ανάκληση του διορισμού του Προέδρου του ΠΙΣ, Πέτρου Αγαθαγγέλου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΗ. Στην επιστολή της, η Κοινωνική Συμμαχία για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την κάθετη διαφωνία της σε σχέση με την απόφαση που έλαβε τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και το Υπουργικό του Συμβούλιο για διορισμό του Πέτρου Αγαθαγγέλου, ενώ μεταφέρει την απαρέσκεια των μελών της για την συγκεκριμένη ενέργεια. Σύμφωνα με την Κοινωνική Συμμαχία, ο ΠΙΣ βάσει νόμου διαβουλεύεται με τον ΟΑΗ για ζητήματα που αφορούν τους γιατρούς, σημειώνοντας ότι ο κύριος Αγαθαγγέλου, ως πρόεδρος του ΠΙΣ, δεν μπορεί από τη μια να διεκδικεί για λογαριασμό των γιατρών και από την άλλη να αποφασίζει για αυτά που διεκδικούν οι γιατροί. Εκφράζει παράλληλα την ισχυρή πεποίθηση ότι ο εν λόγω διορισμός αποτελεί την κερκόπορτα για αλλίωση του ΓΕΣΥ. Καταληκτικά, αναφέρει πως αναμένει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της λαθασμένης απόφασης, ανακαλώντας τον εν λόγω διορισμό, αλλιώς σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρει πως δεν της απομένει άλλη επιλογή από το να προβεί σε όλα τα απαραίτητα μέτρα μη αποκλειωμένων μαζικών κινητοποιήσεων, ώστε να διαμαρτυρηθεί ως κοινωνία για την σαφή προσπάθεια αποδόμησής του. Τρία πλοιάρια με μετανάστες από τη Συρία έφτασαν στην Κύπρο το τελευταίο 24ωρο. Πρόκειται για ένα πλοιάριο στον Κάτω Πύργο και δύο στα ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο. Η άφιξη άτυπων μεταναστών στον Κάτω Πύργο της Λυρίας είναι συχνό φαινόμενο πλέον, δήλωσε ο κοινοτάρχης Νίκος Κλεάνθους με αφορμή την άφιξη 29 λαθρομεταναστών στην κοινότητα στις 2:30 τα ξημερώματα. Ο κύριος Κλεάνθους ανέφερε ότι οι μετανάστες αφήχθηκαν μέσω των κατεχομένων όπου έφτασαν με πλοιάριο. Είχαν προηγηθεί το τελευταίο 24ωρο δύο πλοιάρια με μετανάστες από τη Συρία που εισήλθαν παράνομα στην Κύπρο από το Κάβο Γκρέκο. Το πρώτο πλοιάριο, το οποίο επέβαιναν 51 άτομα, έφτασε χτες τα ξημερώματα. Το δεύτερο εντοπίστηκε από τις αρχές στις 7 το βράδυ με 16 μετανάστες. Τρία άτομα ηλικίας 37, 42 και 20 χρόνων συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων της αστυνομίας σχετικά με τις διερευνόμενες υποθέσεις.
την κράτηση για 7 ημέρες των τριών διακινητών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για το αδίκημα της υποβοήθησης υπηκών τρίτης χώρας να εισέλθουν στη δημοκρατία, διέταξε το επαρχιακό δικαστήριο Αμοχώστου. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας θα βρεθούν στις 12 Σεπτεμβρίου 4 φυσικά πρόσωπα για υπόθεση που αφορά ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera. Όπως δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Χρήστος Ανδρέου, η ημερομηνία της υπόθεσης έχει καθοριστεί για ακρόαση στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ σημείωσε ότι τα κατηγορητήρια έχουν ήδη επιδοθεί στους 4 εμπλεκόμενους. Πρόκειται για ποινική υπόθεση που αφορά τόσο στο επίμαχο ρεπορτάζ του Al Jazeera, όσο και σε γεγονότα στο πλαίσιο των κατεξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών βάσει του πορίσματος που ετοίμασε η Επιτροπή Νικολάτου. Το κατηγορητήριο αποτελείται από 5 κατηγορίες που αφορούν στα αδικήματα συνωμοσίας για καταδιόλευση της δημοκρατίας και στον επηρεασμό δημοσίου λειτουργού κατά παράβαση του νόμου που κυρώνει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς. Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της ποινικής υπόθεσης έγινε μέσα Ιουλίου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με σκοπό την παραπομπή της στο κακουργιοδικείο. Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο τον Οκτώβριο του 2020 από το δίκτυο Al Jazeera οδήγησε στην άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος από την κυβέρνηση. Ανήλικη τουρίστρια κατήγγειλε το βιασμό της στην Αγία Νάπα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη μετέβη χθες σε αστυνομικό σταθμό στην Ελεύθερη Αμόχωστο και κατέγγειλε το βιασμό της από 23χρονο. Όπως ισχυρίζεται η ανήλικη, μετά από διασκέδαση στο κέντρο της περιοχής, ο άντρας, παρά τη θέλησή της, την οδήγησε σε σπίτι και την βίασε. Οι αρχές συνέλαβαν τον 23χρονο ομοεθνή της, ο οποίος οδηγήθηκε το πρωί στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την κράτησή του για 7 μέρες. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία. Από ξηρά χόρτα σε αγροτεμάχιο φαίνεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά χθες το απόγευμα στην βιομηχανική περιοχή Στροβόλου. Η τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, είχε ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή ενός επαγγελματικού υποστατικού, αλλά και εκτεταμένες ζημιές σε άλλα δύο. Εκτεταμένες ζημιές υπέστησαν και τα δύο τμήματα του μεγάλου υποστατικού, με τις ζημιές να υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ζημιές επίσης υπέστησαν και οχήματα που βρίσκονταν στο Συνεργείο Κλιματιστικών για Επιδιόρθωση, ένα εργοστάσιο αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ως επίσης και δεύτερο υποστατικό που βρισκόταν κοντά στα εμπλεκόμενα στην πυρκαγιά υποστατικά, προστατεύτηκαν μετά από πολλές προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης με ελαφρές ζημιές. Μέχρι στιγμής οι ζημιές δεν καταγράφηκαν, αλλά υπολογίζεται ότι πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης και θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας. Το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το τμήμα μετεωρολογίας καλεί το κοινό να είναι ενήμεροι για τις αναμενόμενες ψηλές θερμοκρασίες, καθώς είναι πιθανή κάποιοι κίνδυνοι υγείας μεταξύ των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως παραδείγματος χάρη ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά. Να σημειώσουμε πως στους 40 βαθμούς άγγιξε και σήμερα ο υδράργυρος στην πρωτεύουσα, ενώ αρκετά υψηλές θερμοκρασίες υπήρξαν και στις υπόλοιπες πόλεις. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, εποχιακή χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα στην Πυραρία, στην περιοχή της Παλιλιώτισσας, στη Λευκωσία. Γύρω στις 3:40 το πρωί λήφθηκε πληροφορία για πυρκαγιά σε υποστατικό ιδιοκτησίας 42χρονου στην περιοχή Παλουριώτισσας. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ έγινε εκένωση συγκροτήματος διαμερισμάτων που στεγάζονται στον ίδιο χώρο.
Από την Πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερό στην Πυραρία, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενο εστιατόριο και περίπτερο. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, με τις αρχές να θέτουν στο μικροσκόπιό τους κλειστά κυκλώματα της περιοχής, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών που φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για το δυστύχημα με το ελικοδρόμιο στα Σπάτα, όπου έχασε τη ζωή του ο 21χρονος Βρετανός τουρίστας. Για τις τελευταίες εξελίξεις μας ενημερώνει ο Γιώργος Φωκιανός. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σοκ έχει προκαλέσει το δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ελικοδρόμιο στην περιοχή των Σπάτων Αττικής, όταν ένας 21χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του, καθώς χτυπήθηκε όταν πλησίασε στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου Bell 407, ενώ οι κινητήρες του ήταν ακόμη ενεργοποιημένοι. Να πούμε ότι ο 21χρονος επέστρεφε από τη Μύκονο με τρεις φίλους του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφού αποβιβάστηκε, με συγχωρείτε, από το ελικόπτερο, πιστεύετε ότι επέστρεψε χωρίς συνοδεία στην πίστα του αεροδρομίου, και ενώ το ελικόπτερο εξακολουθούσε να λειτουργεί και αγνόησε τις προειδοποιήσεις να σταματήσει. Εξαιτίας του δυστυχήματος, να πούμε, οι γονείς του 21χρονου, οι οποίοι επέστρεφαν επίσης από τη Μύκονο στην Αθήνα με άλλο ελικόπτερο, ενημερώθηκαν να μην προσγειωθούν στο ελόγο ιδιωτικό ελικοδρόμιο, αλλά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας. Η αστυνομία, Γιώργο, ερευνά αυτό το τραγικό περιστατικό, λαμβάνοντας καταθέσεις από τους επιβαίνοντες και τους πιλότους, ενώ έχει ληφθεί και οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Γιώργο. Γιώργο Φωκιανέ, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος ζήτησε ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης, κατά την διάρκεια συνάντησης του με την ΠΟΕΔ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται της προδημοτικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τρόποι αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, του δημόσιου σχολείου, αλλά και η προαγωγή και καταχώρηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της ΠΟΕΔ. Ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε πως οι εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν την μαγιά της παιδείας και το κράτος θα πρέπει να καταστεί αρρωγός στην προσπάθεια που καταβάλουν οι δασκάλοι για την μόρφωση των παιδιών μας. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να ακούσουμε εισηγήσεις για βελτιώσεις και για να περιλάβουμε και στο πρόγραμμα μας, το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση, εκείνα τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση της παιδείας στον τόπο μας και δημιουργίας των προοπτικών για έναν καλύτερο αύριο. Ελπίζουμε ότι αυτή η συζήτηση και αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστεί. Συνεχίζεται τον παράστον ρωσικό βομβαρδισμό στην Ουκρανία. Πύραυλοι έπληξαν ξανά την Οδυσσό, ενώ ολόκληρες πόλεις ισοπεδώνονται. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία. Τα ξημερώματα της Τρίτης, πύραυλοι έπληξαν ξανά την Οδυσσό, λιμάνι στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές των Ουκρανικών σιτηρών. Στα ανατολικά, κοντά στην πρώτη γραμμή του μετόπου, ολόκληρες πόλεις ισοπεδώνονται. Στην πόλη Μπαχπούτ, στο Ντόνετσκ, που ελέγχεται ακόμα από τις Ουκρανικές δυνάμεις, στο στόχαστρο βρέθηκε ένα σχολείο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπήρξαν θύματα. Μετά την ολοκληρωτική κατάληψη του Λουγκάνσκ, ο ρωσικός στρατός έχει θέσει ως κύριο στόχο τον πλήρη έλεγχο της περιφέρειας του Ντόνετσκ. Εν αναμονή της ρωσικής εφόδου, το μπαράζ βομβαρδισμών συνεχίζεται. Παράλληλα, η Μόσχα συνεχίζει να ενισχύει τις δυνάμεις της στην περιοχή. Την ίδια ώρα το Κίεβο αντικατέστησε κορυφαίο στρατιωτικό διοικητή στα ανατολικά, έπειτα από τις νέες απώλειες εδαφών. Πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στο Χάρκοβο, καθώς και στην πόλη Τσιχούιβ στα βορειοανατολικά. Σύμφωνα με τη Δήμαρχο, υπάρχουν φόβοι ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια. Όλα αυτά τα χρόνια η κοινωνία μας, οι κάτοικοι, δημιουργούν και χτίζουν τις συνθήκες για μια πιο άνετη ζωή. Και τώρα ο εχθρός τα καταστρέφει όλα, σκοτώνει παιδιά και ειρηνικούς κατοίκους. Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς όλα αυτά. Με τη ρωσική προέλαση να συνεχίζεται αργά αλλά σταθερά στα ανατολικά, οι Ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να αντεπιτεθούν στο νότο, στην κατεύθυνση της Χερσόνας. Προς το παρόν πάντως, οι επιτυχίες του Κιέβου παραμένουν περιορισμένες.
Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθεί να βρίσκεται η Καλιφόρνια. Σε συναγερμό έχει τεθεί η επαρχία Μαριπόζα. Χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακαεί από τις φλόγες, ενώ την ίδια στιγμή εκκαινώνονται περιοχές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η κομιτεία Μαριπόζα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Οι φλόγες καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους, με τις αρμόδιες αρχές να δίνουν άνηση μάχη προκειμένου να θέσουν το πύρινο μέτωπο υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, έχουν καταστραφεί 21 κατοικίες. Έχουμε χαμηλή υγρασία, στεγνότερο άνεμο και υψηλή θερμοκρασία, και αυτό επιδεινώνεται έπειτα από τη μακροχρόνια ξηρασία, κάτι που σημαίνει λιγότερες βροχοπτώσεις. Έχουμε επίσης υψηλή θνησιμότητα δέντρων στην κομιτεία Μαριπόζα. Αυτό σε συνδυασμό με την τοπογραφία της περιοχής, που σε πολλά σημεία είναι απότομη, οδηγεί στην ακραία συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά έχει κατακάψει παραπάνω από 63.000 στρέμματα, αυτοκίνητα και περιουσίες πολιτών. Σχεδόν 4.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, ανέφεραν οι αρχές. Τα αίτια για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς εξακολουθούν να ερευνώνται. Σε πύρινο κλειό εξακολουθεί να βρίσκεται η Ευρώπη. Μάχη με τις φλόγες σε Ισπανία, Ιταλία και Τσεχία. Μια νέα δασική πυρκαγιά οδήγησε στην εκένωση των κατοίκων από το Λοσάθιο της Ζαμόρα στην Ισπανία. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς η φωτιά έφτασε σε πολύ κοντινή απόσταση. Οι πυροσβέστες στο Βάγε δε Αρλάνζα δίνουν ακόμη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για να σώσουν τον ιστορικό ναό Σάντο Ντομίνγκο ντε Σίλος, που σχεδόν έχει καταστραφεί από τις φωτιές. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν προκαλέσει χάος στην κεντρική Ιταλία όλο τον Ιούλιο. Την περασμένη εβδομάδα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη με τις φλόγες από την Τοσκάνη μέχρι την Τεργέστη. Η φωτιά στο Εθνικό Πάρκο της Βοηνικής Ελβετίας άρχισε να εξαπλώνεται ξανά και προς την γερμανική πλευρά, καθώς οι άνεμοι δυναμώνουν. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες από τη Γερμανία. Συνολικά 49 μονάδες, περισσότεροι από 150 πυροσβέστες, συμμετέχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Τσεχία. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας η υπηρεσία One Number με eSIM αποκλειστικά και μόνο από τη ΣΥΤΑ. Το δίκτυο με 100% πληθυσμιακή κάλυψη 5G. Τώρα μπορείς να επικοινωνείς ξέχνιαστα με την υπηρεσία One Number με eSIM και μόνο με το Apple Watch σου, αποκλειστικά από τη ΣΥΤΑ. Στον Πόλη Χαραλάμπους για τη συνέχεια, για την αθλητική μας ενημέρωση. Πόλη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Αναφέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Midtjylland για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στην Αρένα, που είναι γεμάτη σχεδόν, 5.500, είναι και 200-300 οπαδοί της Midtjylland. 1-1 το αποτέλεσμα, όπως ήταν και στον πρώτο αγώνα. Προηγήθηκε νωρίς η ΑΕΚ με τον Ολατούτη στο 1 λεπτό με κεφαλιά, αλλά απάντησε πολύ γρήγορα η ομάδα της Δανίας στο 12 λεπτό. Είχε και δύο δοκάρια η Midtjylland και η ΑΕΚ. Είχε και άλλες ευκαιρίες πέραν από τον γκολ του Ολατούτζη. Γενικά είδαμε ένα ανοιχτό μάτς στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μια έτσι προϋπόθεση καλή η ΑΕΚ. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, αν καταφέρει να περάσει ουσιαστικά κλειδώνει συμμετοχή στους ομίλους του Europa League, ενώ θα παίξει με την Benfica στην επόμενη φάση του Champions League. Από την άλλη, αν χάσει, αν αποκλειστεί, θα παίξει με την Παρτίζαν Βελιγραδίου στη συνέχεια του Europa League. Θα έχει ακόμα πιθανότητες να πάει μέσω Europa League στους ομίλους. Τώρα, να δώσουμε και άλλες ειδήσεις. Καταρχήν, να πούμε ότι στον ΑΠΟΕΛ έχουν βγει αρκετές ειδήσεις. Είναι στην Κύπρο ο Γερμανός ακραίος επιθετικός ο Ντάνι Μπλουμ, 31 ετών, με αρκετές συμμετοχές στην Bundesliga, όπου να είναι θα εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση. Θέλουν ένα Γεωργιανό, τον Λάζα, είναι 27 ετών, κεντρικός αμυντικός, διεθνής εν ενεργεία. Ήταν στη Φερετσβάρος την περασμένη σεζόν, δεν είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Αλλά θέλουν και έναν 20χρονο Πορτογάλο εξτρέμ, που φυσικά θα δηλωθεί στον κατάλογο Β, και είναι, ανήκει στην Sporting Λισαβόνα. Λογικά αν έρθει θα έρθει δανεικός. Δηλαδή ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να πάει και στις 15 μεταγραφές, αφού σήμερα ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Βούλγαρου Κωνσταντίνοφ.
Όσον αφορά τις άλλες ομάδες, η αποστολή του Άρη είναι εδώ και λίγη ώρα στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Την Πέμπτη έχει τον επαναληπτικό για το Europa Conference League. Είχε κερδίσει με 2-0 στην ΑΕΚ Αρένα την περασμένη Πέμπτη. Και ο ΑΠΟΕΛ, δεν είπαμε ότι την Πέμπτη έχει τον αγώνα με την Πότε Βλόβτιβ στο ΓΑΣΥΠΗ, που θα έχει πολύ δυναμική υποστήριξη από τους οπαδούς του. Στον επαναληπτικό του 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα να πούμε για την ΑΕΚ ότι φαίνεται να έχει τραυματιστεί τον ώμο Τρισκόφσκι και θα φανεί στα επόμενα δευτερόλεπτα ο αρχηγός της ΑΕΚ θα μπορέσει να συνεχίσει. Στην Ομόνοια σήμερα έκαναν φιλικό στην Πολωνία, κέρδισαν την Χάπο Ιερουσαλήμ με 2-1. Τα τέρματα ο Κακουλής και ο Μάτας, οι δύο κεντρικοί επιθετικοί. Εδώ και μια-δυο μέρες υπάρχουν ρεπορτάζ ότι είναι πολύ κοντά η Ομόνοια στην απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Το μόνο που μάθαμε χθες είναι ότι στους υποψήφιους είναι και ο Μάριος Στεπίνσκι, ο Πολωνός πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη. Βεβαίως από ό,τι μαθαίνουμε και στον Άρη κοιτάζουν ξανά την περίπτωσή του. Ανήκει στην Ελλάς Βερόνα ο Πολωνός κεντρικός επιθετικός. Είναι δύσκολη περίπτωση, όχι μόνο γιατί ανήκει στην Ελλάς Βερόνα, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι έτοιμος σε 1 με 2 μήνες. Είχε σοβαρό τραυματισμό τον περασμένο Μάρτιο με τη φανέλα του Άρη και τότε οι γιατροί εκτίμησαν μετά την επέμβαση που έκανε ότι θα μείνει για 5 με 6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Όσον αφορά την ΑΕΛ, ο Μυραλάς πέρασε σήμερα από τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων. Μπαίνει και αυτός στην προετοιμασία στο Πελέντρι που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Στον Απόλλωνα δεν προέκυψε σήμερα κάποια εξέλιξη, πέραν του ότι έκλεισε και τυπικά η μεταγραφή του Γιώργου Λοΐζου. Αύριο οι πρωταθλητές έχουν το τελευταίο φιλικό στην Αυστρία. Παίζουν με την Τωρίνο, την Ιταλική ομάδα πρώτης κατηγορίας. Θα μάθουν και τα μεσάνυχτα ποια θα είναι η πρώτη τους αντίπαλος στα προκριματικά του Champions League. Στις 10 η ώρα αύριο θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με την Μακάμπι Χάιφα. Είχαν φέρει ισοπαλία 1-1 στον πρώτο αγώνα στο Ισραήλ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα, Γιώργο. Ωραία πολύ, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο αξιών Κύπρου και τις ισοτιμίες συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Στο πλυντήριο, οποιαδήποτε σκόνη. Τα ρούχα σας όμως γνωρίζουν τη διαφορά. Τώρα ήρθε η εντελώς νέα Total Care. Ολόλευκα λευκά και λαμπερά χρωματιστά. Η διαφορά από τα συνηθισμένα φαίνεται. Με υπέροχο ακριβό άρωμα και σύστημα απελευθέρωσης οξυγόνου που καθαρίζει και τους πιο επίμονους λεκέδες σε όλες τις θερμοκρασίες. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We Care. Και πριν κλείσουμε, να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Case College. 50 χρόνια. Είσαι η επιλογή σου. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότιο-ανατολικά και ανατολικά παράλια. Γύρω στους 23 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την σημερινή σας ακρόαση. Καλό σας βράδυ.